μεγαλύτερη μέχρι στιγμής μάχη της φετινής χρονιάς και του καλοκαιριού κλήθηκαν να δώσουν τις τελευταίες 24 ώρες οι δυνάμεις πυρόσβεσης σε Λεμεσό και Πάφο. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 2 τα ξημερώματα στους ορίτες μεταξύ Κουκλιών και Αρχιμανδρίτας προσέλαβε λόγω των δυνατών ανέμων διαστάσεις, σχηματίζοντας ένα πυρηνό μέτωπο 20 χιλιόμετρων, κατακαίοντας δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες, ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση. Το έργο της πυρόσβεσης δύσκολο. Τα εναέρια μέσα ήταν εκτός δράσης λόγω του σκότους, ενώ οι επίγειες δυνάμεις προσπαθούσαν με κάθε τρόπο και μέσο να τυθασεύσουν τις φλόγες που κινούνταν ανεξέλεκτα και έφτασαν μέχρι τη δωρά της Λεμεσού. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν περισσότερα από 30 πυροσβεστικά οχήματα ιδιωτικής εσκαφής και οχήματα της επαρχιακής διοίκησης και της υπηρεσίας θύρας. Με το πρώτο κιόλας φως της ημέρας τέθηκε σε εφαρμογή το σχέδιο Ίκαρους και αμέσως ανέλαβαν δράση τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Τα πτυτικά μέσα έκαναν ρήψεις νερού και επιβραδυντικού υλικού σε δύσβατες περιοχές των χωριών Μούσερε, Αρχιμανδρίτα και Δωρά, ενώ καθοριστικός ήταν και ο ρόλος τους στα σημεία των αναζωπυρώσεων. Έχουμε οχήματα τα οποία ήρθαν για να βοηθήσουν στην εκένωση. Έχουμε ένα αξιωματικό υπηρεσία στο κέντρο συντονισμού του Δήματος Δασό. Έτσι όπως βλέπετε εδώ πίσω μας, λίγα χιλιόμετρα από την Αρχιμανδρίτα, εξέσπασε ανεξέλεκτη πυρκαγιά, στην οποία μόνο τα πτυτικά μέσα μπορούν να βοηθήσουν αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα αρκετοί διασώστες οι οποίοι είναι μέσα στη φωτιά σε αρκετά σημεία. Είναι γύρω στα 5 πυροσβεστικά με τις αντιλίες. Σε κάποιες περιοχές είναι λίγο ανεξέλεκτοι, σε κάποιες περιοχές όπου υπάρχουν αναζωπυρώσεις προσπαθούμε με επίγειες δυνάμεις να προσπαθήσουμε να σβήσουμε. Θέλω να δηλώσω με το πιο κατηγορηματικό τρόπο να καταδικάσω αυτήν την αποτρόπαια πράξη. Αυτήν την πράξη από κάποιους ανεγκέφαλους. Αυτόν που κάνουν καταστρέφουν την πατρίδα μας. Αυτή η πράξη που έχει γίνει έχει απειλήσει κοινότητες. Αυτή η πράξη η οποία γίνεται οδηγεί στο να θρηνήσουμε αθώα θύματα. Οι προκαταρκτικές έρευνες της αστυνομίας δείχνουν κακόβουλη ενέργεια. Εντοπίστηκαν 6 εστίες φωτιάς, ενώ πληροφορίες θέλουν όχημα αγνώστων στοιχείων ακινήτων ύποπτα στην περιοχή που εκδηλώθηκε η φωτιά. Στα πυρηνά μέτωπα συνεχίζεται μέχρι και αυτή την ώρα η σκληρή μάχη των ομάδων πυρόσβεσης για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.